Αισθάνομαι την ανάγκη να μοιραστώ μερικά διδάγματα, πρώτα για τον εαυτό μου και μετά για σας, από το Ιερόν Ευαγγέλιο. Τι ακούμε σήμερα? Ακούμε από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίον, έναν από τους 12 Αποστόλους του Χριστού, αυτό που μάρτυραν του σημερινού Ευαγγελίου, αυτού του ευλογημένου γεγονότος. Επήγαινε ο Χριστός σε ένα χωριό, μεγάλο χωριό, το χαρακτηρίζει και πόλη, το Γεργεσινόν, έτσι ονομαζόταν. Και έξω της πόλεως, εκεί που ήταν τα μνήματα, το κημητήριο δηλαδή της πόλης, ήταν δύο άνθρωποι δαιμονιζόμενοι που επέτρεψε ο Θεός δηλαδή να εισέλθει το ακάθαρτο πνεύμα των δαιμόνιων μέσα στο σώμα τους. Έτσι, όταν ο άνθρωπος καταληφθεί από δαιμόνια, είτε έναν είτε περισσότερα, πάβει να έχει ελευθερία. Δεν συμπεριφέρεται όπως θέλει ο άνθρωπος, αλλά όπως θέλουν τα δαιμόνια μέσα του. Δεν λέει ό,τι θέλει, αλλά ό,τι του λένε τα δαιμόνια να πει. Είναι μία από τις πιο δύσκολες πνευματικές ασθένειες που δυστυχώς και στις μέρες μας είναι πάρα πολύ έντονη. Και είναι έντονη, όπως μου λένε οι άνθρωποι του Θεού που βλέπουν, επειδή οι σημερινοί εξευρωπαϊσμένοι Κύπριοι και Έλληνες και Ρώσοι και όπου γης Ορθόδοξοι έχουμε να αρνηθεί στην πράξη ότι ο Χριστός είναι ο τέλειος Θεός και ο τέλειος άνθρωπος. Και αν παραδεχόμαστε με το στόμα μας ότι είναι ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Αναληφθής, ο πάλιν ερχόμενος μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς τη Δευτέρα του παρουσία, μόνο στο στόμα τα λέμε. Στην καρδιά πολύ λίγοι τον πιστεύουν. Αν δεις επιπλέον και άλλες δύο-τρεις αμαρτίες που γίνονται σε όλον τον κόσμο, όπως είναι οι πολλές εκτρώσεις, όπως είναι οι πολλές σαρκικές αμαρτίες, εξαιρέτως οι παραφύσιν αμαρτίες, που γίνονται εντός και εκτός γάμου. Και επιπλέον, σαν να μην φτάνουν αυτά
τα της σαρκός πτώματα, έχουμε και πολλούς που καταφεύγουν, αφού κάνουν αυτές τις αμαρτίες, καταφεύγουν σε μάγους, σε μέντιουμ, σε παραψυχολόγους, σε διαλογιστές, σε γκουρού, σε χίλιες δυο δαιμονικές επιστήμες, τάχα μου. Όταν αυτά συνδυαστούν, τότε ανοίγουμε όχι παράθυρα, αλλά τεράστιες πόρτες εις τα δαιμόνια και παραχωρεί ο Θεός ο άνθρωπος να γίνει κατοικητήριο πνευμάτων, όπως αυτή που περιέγραψε σήμερα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος στη χώρα των Γεργεσινών. Αυτούς όταν τους είδε ο Χριστός, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος που ήταν, τους εσπλαχνίστηκε, τους εσυμπόνεσε. Σε τι κατάντημα μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Αυτό που λέει ο προφήτης Δαβίδ, άνθρωπος εν τιμήον, που συνήκεν, παρασυνευλήθην της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αυτό είναι συνέβη και σε αυτούς τους δαιμονιζόμενους των Γεργεσινών, αλλά και στους σημερινούς δαιμονιζόμενους, εξευρωπαϊσμένους τάχα μου, όπως απέδειξαν και οι προχτεσινοί Ολυμπιακοί εκδήλωση που έγινε ως γιορτή αποτηρίας των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν μία δόξα στον σατανά. Ότι Χριστέ, δεν σε έχουμε ανάγκη πια, εκάμαμε τη δουλειά μας με σένα. Τώρα θα συνεργαστούμε με τον άλλον, τον Αιωσφόρο. Μέχρι και παροδία του μυστικού δείπνου έκαναν οι πολιτισμένοι Γάλλοι. Κατά τ' άλλα, θέλουμε ευρωπαϊκή παιδεία και ανάπτυξη από μία ένωση η οποία ενώθηκε εδώ και εκατονταετίες με τα αιωσφορικά πνεύματα. Και τώρα μας το λέει, αλλά εμείς προτιμούμε μόνο να βλέπουμε τα θεάματα. Έτσι καταντήσαμε. Να είμεθα οι άνθρωποι για άρτον και θέαμα. Και δεν βλέπουμε πίσω από το θέαμα τι μηνύματα μας στέλνει αυτή η δαιμονισμένη Γαλλία. Και η Γαλλία εκφράζει όλες τις χώρες της Ευρώπης. Απλά εμείς έχουμε μια αντίσταση λόγω της Ορθόδοξης Θείας Λειτουργίας και της πίστεως που μας εκκληρονόμησαν οι Άγιοι Απόστολοι που ακούσαμε σήμερα τα ονόματα τους, Παύλος, Βαρνάβας, Τίμωνας που σήμερα εορτάζει και ήρθεν και εδώ στα μέρη σας και βάφτισεν τον Άγιον Ηρακλήδιον μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα, αλλά και οι νεότεροι Άγιοι, σαν τον Άγιον Ιωάννη τον Λαμπαδιστή, τον Άγιον που τιμά ιδιαιτέρως η κοινότητα των Γερακιών, όσιος σωζόμενος. Και μέχρι στις μέρες τις δικές μας, ο από της ορούντας μεγάλος μάρτυρας φιλούμενος, όλοι αυτοί είναι που συγκρατούν τον Ορθόδοξον Έλληναν να μην λυγίσει στον ευρωπαϊκό δαιμονισμό. Και ο εχονοτακού είναι ακουέτο και ο νοόν νοήτο. Το τι αποτέλεσμα έχει η ζωή μας φαίνεται από τα παιδιά μας και από τα εγγόνια μας. Κοιτάξτε που γύρνει ο νους των εγγονιών μας, των παιδιών μας και θα καταλάβουμε πόσο Χριστόν τους εδώσαμε. Τα άλλα είναι κηρύγματα του Δεσπότη και λόγια βαριά. Και είπε ο Χριστός, μάλλον οι δαιμονιζόμενοι δια της φωνής του δαιμονός αντελήφθηκαν ότι αυτός δεν είναι κανένας περιοδεύος δάσκαλος και προφήτης. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ιησούς Χριστός, και τον επαρεκάλεσαν και του είπαν να χαρείς
μη μας διατάξει να φύγουμε, να πάμε στην Άβυσσον, να πάμε στην Κόλαση, που είναι η κατοικία μας. Τουλάχιστον επέτρεψέ μας να μπούμε σε αυτόν το κοπάδι των χείρων. Ήταν έναν κοπάδι, λέει, πλησίων εκεί από χείρους. Δηλαδή, ο σατανάς δεν έχει καμία εξουσία, καμία πάνω στον άνθρωπο. Εμείς είναι που του δίνουμε δικαιώματα. Ακόμη και για να εισέλθει μέσα στον άνθρωπο, πρέπει να ζητήσει την άδεια από τον Θεό και Θεό μας, Ιησού Χριστό. Και του έδωσε άδεια ο Θεάνθρωπος Ιησούς και εισήλθε στους χείρους και αμέσως, λέει ο Ευαγγελιστής, επήγε εις των γρυμνών η αγέλη των χείρων και έπεσε μέσα στη γειτονική θάλασσα και επνίγηκαν οι χείροι. Αυτοί που τους επρόσεχαν το κοπάδι των χείρων επήγαν στην πόλη των Γεργεσινών και τους είπαν, ήρθε ένας Ιησούς προφήτης και με έναν του νεύμα μόνον εθεραπεύτηκαν οι δύο δαιμονιζόμενοι που ήταν στα μνήματα, αλλά οι δαίμονες τους έδωσαν άδεια να μπούμε στους χείρους και η περιουσία σας που είχατε, τα μεγάλα κοπάδια των χείρων, επνίγηκαν εις τη θάλασσα. Δεν μπορεί ο σατανάς να κάνει καλό, μόνο κακό κάνει, ακόμη και στα ζώα. Και τι έκαναν οι πολιτισμένοι κάτοικοι των Γεργεσινών? Εξήλθαν, λέει, της πόλεως, εσυνάντησαν τον Χριστό με τη συνοδεία των Αγίων Αποστόλων και με πολλή ευγένεια τον επαρεκάλεσαν και του είπα, σε παρακαλούμε, εν ζήσει μας εμάς η χείρη και εσύ δεν συμφέρεις, είσαι επικίνδυνος, διότι και με ένα νεύμα σου μπορεί την επιχείρησή μας να τη διαλύσεις και να την κλείσεις και να μην έχουμε χρήμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λόγια που λες, οι διδασκαλίες για την αγάπη, για τη συγχώρεση και την αγιότητα. Εμείς χρήμα θέλουμε, μόνο. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Να φύγεις. Δεν σε έχει ανάγκη η πόλη των Γεργεσινών. Τις έκαμες και ζημιά. Αρκεί η ζημιά που έκαμες. Να φύγεις από την πόλη μας. Σε παρακαλούμε. Κάνε εντύπωση αυτών των παρακαλητών, διότι ευγενικοί άνθρωποι που ήταν αυτοί. Άλλοι θα μπορούσαν να τον να χειροδικήσουν. Όταν τους εγκατάστρεψε ολόκληρη αγέλη, εκατοντάδες χείρους, όταν λέει η αγέλη. Αλλά αυτή ήταν ευγενική. Παραδόπιστοι όμως, άθεοι, εφηρμοσμένοι είναι αθεία, όπως στη σημερινή Ευρώπη. Και εξήλθεν, λέει, από τα όρια αυτών ο Ιησούς και η συνοδεία του έπιασε ένα μικρό καραβάκι και πήγε, λέει, στη δική του πόλη, στη δική του περιοχή, προφανώς προς τα μέρη της Ναζαρέτης. Ο Θεός να μας φυλάξει από την παραδοπιστία. Αυτό συμβαίνει και αυτόν προωθεί η άθεη Ευρώπη και μέσα από τα άθεα γραμματά της και από την τεχνολογία της και από τα βίντεό της και από τους αγώνες τάχα μου Ολυμπιακούς. Μόνον Ολυμπιακοί δεν είναι πλέον αυτοί οι αγώνες. Ακούστε, για να τελειώνω και να εισέλθουμε στη Θεία Λειτουργία, τη γράφει ένας μεγάλος Άγιος του 20ου αιώνος, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, είναι Σέρβος του 20ου αιώνα. Όταν εκεί στη Σερβία επεκράτησε η αθεία του κομμουνισμού, τον έδιωξαν οι κομμουνιστές. Ήταν επίσκοπος και έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν συνεργάστηκε με το καθεστώς.
τον εξόρισα. Ό,τι έκαναν οι εργεσινοί του Χριστού. Και του είπα, δεν συμφέρεις να φύγεις, να πας όπου θέλεις. Και πήγε στους Σέρβους πρόσφυγες που ήταν στην Αμερική. Αλλά τότε εκατάλαβε όταν πήγε στην Αμερική ο Άγιος, αυτά που σας λέω τον 20ο αιώνα, εκατάλαβε ότι η αθεία της Αμερικής και της Ευρώπης είναι μεγαλύτερη που την αθεία των κομμουνιστών. Και έγραψε πολύ σπουδαία κείμενα, έναν πολύ σύντομο που μας αφορά και εμάς καθότι είμαι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γράφει λοιπόν το συμπέρασμά του: ο Χριστός επήρεν το σταυρόν του και την ευλογία του και απεμακρύνθην από την Ευρώπη. Έμεινε ζώφος και δυσοδεία και εσείς τώρα αποφασίστε με ποιον θα υπάγετε, ποιον θα ακολουθήσετε, τη σκοτεινή και δυσόδη Ευρώπη ή των Χριστών. Αυτό μας προκαλεί, προσκαλεί και η σημερινή περικοπή. Ο καθένας μας να διαλέξει ή των Χρυσών ή των Χριστών. Με την Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει Χριστός. Γιατί η Ευρώπη εδώ και 1000 χρόνια με πρώτον τον επίσκοπον της, τον Πάπα, αρνήθην τον Χριστό και του είπαν, φύγε από τη ζωή μας, μπορούμε και χωρίς εσένα. Θα αναπτύξουμε τα γράμματα, τις επιστήμες, την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και εσύ θα είσαι περιττός. Πήγαινε από εκεί, μείνε με τους Ορθοδόξους. Όσοι σε πιστεύουν. Αυτό είναι συνέβη. Αντιπρόσωπος του Χριστού στην Ευρώπη, ο Πάπας. Όλοι άθεοι, όλοι άθεοι. Εμείς επιλέγουμε τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και παρακαλέσω τον Άγιο Διάκον να εξέλθει και κατά την τάξη να υπεί τα υπομεμπάντες, να μνημονεύσει τα ονόματα των εορταζόντων. Σήμερα εορτάζει ο Απόστολος Τίμωνας, η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο και εμείς θα κρατήσουμε τον δρόμο των Αγίων μας. Όποτε κάνουμε λάθη και αμαρτίες, η Εκκλησία μας, ο Θεός μας είναι φιλάνθρωπος. Θα μετανιώνουμε, θα εξομολογούμαστε το ταχύτερο δυνατόν για να επανέλθουμε στις συχνότητες, στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άγιε Διάκονε. Δόξαν ρέουσαν υπερήγουσα, νυφία μωμός οφθής του λόγου, διασκήσεως οσία εκλάμψασα, όσον ειρήνη τυφούσα του πόθου σου, εν ομονία ημάς διαφύλατε. Αξιάγαστε Χριστό το Θεό πρεσβεύουσα, δωρήσαστε ημί το μεγαέλεο.